Ωραία. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Αγγελική, Ελένη. Καλημέρα, Μανώλη. Σας Καλημέρα. ευχαριστώ που συμμετέχετε στη συνέντευξη. Έχουμε καλέσει την Αγγελική Πούλου και τον Μανώλη Μονουσάκη, μέλη των Medea Electronic, σε μια συνέντευξη στο πλαίσιο του Project Occupy, να μας μιλήσουν για την δραστηριότητά τους, για τη δουλειά τους. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Ελένη, θέλεις να ξεκινήσεις με την πρώτη ερώτηση, μήπως, για τα παιδιά? με μεγάλη μου χαρά. Αντιβιογραφικού, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να περιγράψετε σε ποιο περιβάλλον γεννιέται η πλατφόρμα, γεννιούνται με Dell Electronic, να μας μιλήσετε για τις πρώτες προθέσεις και τις επιρροές σας, ίσως κατά κάποιο τρόπο να μας κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο. Ποιοι είστε και ποιοι είναι γύρω σας. Και σε αυτήν την αναδρομή, ποιοι είναι οι σημαντικοί σταθμοί. Μανώλη, εσύ. Κοίταξε, εμείς αρχίσαμε το 2006. Το 2006 ήταν μια χρονιά η οποία ήταν λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαμε γυρίσει αρκετοί φίλοι από το εξωτερικό. Δηλαδή ο Γιάννης, η Κλεοπάτρα και μαζί με δύο καλλιτέχνες που τον Χρήστο και ο Παναγιώτης, ο Γουμπούρος, είχε γυρίσει από την Αγγλία και μαζί με τον Θοδωρή τον Ζιούτο και τον Χρήστο τον Λάσκαρη, όπου γνωριστήκαμε στο ναυτικό, αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια ομάδα που στηρίχθηκε κατά πολύ σε ένα παλαιότερο group που είχαμε δημιουργήσει το 2002 που λεγόταν Stands on a White Circle. Οπότε κάνουμε ένα έργο με τον Γιάννη και την Κλεοπάτρα καινούριο, βασισμένο πάνω στη media του Ευρυπίδη, το οποίο λεγόταν Project One. Το παρουσιάσαμε, η πρώτη παρουσίαση της ομάδας ήταν στο Μουσείο Μπενάκη, στο θέατρο, και εκεί τέθηκε το ερώτημα ποιος το σκηνοθέτησε το έργο. Και κοιταζόμασταν, κοίταζε ο ένας τον άλλον. Και λέγαμε, μα το φτιάξαμε όλοι μαζί. Άμα το φτιάξαμε όλοι μαζί, τότε τι έργο είναι? Α, είναι ένα συλλογικό έργο. Πώς να το ονομάσουμε το έργο? Project One, ναι, αλλά μήπως είναι η Media, το Ευρυπίδη? Μετά λέγαμε, γιατί δεν λεγόμαστε εμείς Medea Electronic Collective, μια και είναι συλλογικό το έργο, και να πούμε ότι το σκηνοθέτησε η Medea Electronic Collective. Χωρίς όμως να έχουμε προσδιορίσει ότι θα ξανακάναμε άλλο έργο ή ότι θα ξανακάναμε οτιδήποτε. Και κάνουμε την πρώτη παράσταση στο Μουσείο Μπενάκη, μάλλον την πρώτη και τελευταία, και μαζέψαμε 480 άτομα. Χωρίς να μας ξέρει κανένας. Απλά το Μουσείο Μπενάκη τότε ήταν ένας από τους 4-5 χώρους οι οποίοι φιλοξενούσαν σύγχρονα θεάματα. Καλή ώρα, πώς κάνει τώρα η Στέγη ή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τότε ήταν το Μπενάκη, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Γερμανικό Ινστιτούτο και ο ΝΑΚΑΣ από πιο οργανισμούς. Και υπήρχαν κάποιοι ανεξάρτητοι χώροι, όπως το Μικρό Μουσικό Θέατρο. Αυτό ήταν η αρχή της Medea Electronic. Ήταν ένα λογοπαίγνιο μεταξύ Medea και Media, χωρίς να έχουμε φανταστεί τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε μετά το πρώτο αυτό εγχείρημα. Δεν είχαμε κάποιους... τι να πω, δεν είχαμε κάποιες επιρροές από κάτι. Ήμασταν όλοι, προερχόμαστε από πολύ διαφορετικούς χώρους. Εγώ από την παραγωγή και τη μουσική, η Κλεοπάτρα από το animation, ο Γιάννης Ολόλης art director, ο Χρήστος ζωγράφος, ο Θοδωρής από την ηλεκτρονική μουσική. Απλά ούτε είχαμε ίδιες αισθητικές καταβολές, ούτε πολιτικές καταβολές, ούτε τίποτα. Γουστάραμε να περνάμε χρόνο μαζί και να κάνουμε πράγματα τα οποία μετά μπορούσαμε να κρίνουμε άμα μας αρέσαν ή όχι. Οπότε δεν νομίζω ότι εδώ θα σου πω κάποιο εφιολόγημα το οποίο θα ορίσει ένα σταθμό στη σύγχρονη τέχνη που μας επηρέασε. Κάναμε μόνο πράγματα που γουστάραμε εκείνη την ώρα. Το λαϊκότερο. Σταθμούς τώρα. Κάθε έργο είναι ένα σταθμός για μας, γιατί κάθε έργο φέρνει ένα καινούριο συνεργάτη. Κάθε έργο φέρνει μια καινούρια ιδέα. Κανένα έργο δεν είναι ίδιο το ένα με το άλλο που έχουμε κάνει. Το μόνο έργο που έχουμε κάνει που έχει μια συνέχεια είναι το Soundscapes Landscapes. Όλα τα άλλα είναι πειράματα. Άρα
άμα για κάτι που θα ήμασταν χαρούμενοι και περήφανοι είναι ότι κάθε έργο είναι ένα πείραμα. Οπότε έχουμε κάνει 30 πειράματα. Και το μεγαλύτερο πείραμα που έχουμε κάνει ποτέ είναι η Κουμαριά. Το residency στην Σελασσία Σπάρτης που πηγαίνει για πολύ καιρό τώρα, 11 χρόνια. Μέχρι να έρθει ο κορονοϊός δηλαδή και να μας τσακίσει τα πάντα. Δεν ξέρω αν τα απάντησα όλα. Εγώ να συνεχίσω πάνω σε αυτό. Αυτό που είπες βασικά και δεν το συνέχισες, ότι ας πούμε, εγώ βρέθηκα στη Μεντέα το 2011. Κατά καιρούς έρχονταν νέα άτομα στη Μεντέα, τα οποία προέκυπταν μέσα από έργα. Δηλαδή, κάνει ένα έργο με τα Electronic, ψάχνει ένα συγκεκριμένο ας πούμε, καλλιτέχνη, ένα βίντεο artist για παράδειγμα, συνεργάζεται με έναν καλλιτέχνη και μετά, ίσως πολλές φορές, καταλήγει να γίνεται και μέλος ας πούμε, της κολεκτίβας. Και πολλές φορές μεταμορφώνεται και η δυναμική μες στην ομάδα και ο κάθε νέος συνεργάτης, επειδή μας φαίνει και ένα νέο βλέμμα, πολλές φορές μας οδηγεί να παίξουμε με νέα format, έτσι συνεχίζει και οδηγούμαστε εμείς συνεχώς σε πειράματα. Δηλαδή δεν υπάρχει η αισθητική της Μεντέα που είναι αυτή συγκεκριμένα κτλ. Είναι προϊόν των ποιών συμμετέχουν σε κάθε έργο. Και επίσης αυτό που λέει ο Μανώλης για ας πούμε ίσως σταθμούς, εγώ όπως το έχω καταλάβει όλα αυτά. Τα χρόνια που σκεφτόμουν καμιά φορά ότι με ευκολία υπήρχε το κομμάτι αυτό ότι εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις δυνατότητες, ας πούμε, και τα λοιπά, αυτό που ονομάζουμε νέα μέσα, με τα ψηφιακά, ας πούμε, μέσα. Το οποίο δεν είναι πολύ αλήθεια καμιά φορά, γιατί στο πλαίσιο του πειραματισμού ή που θέλοντας να εξερευνήσουμε νέα βλέμματα, νέα format, μπορεί να οδηγούμασταν και να οδηγούμαστε ακόμα. Να παίξουμε, ας πούμε, να δούμε και τα όρια της τεχνολογίας. Αλλά η Μεντέα έχει κάνει και παραστάσεις με τα παλιά που λέμε μέσα, ή με μια μίξη. Και όλος αυτός ο πειραματισμός ξεκινάει ίσως από το πώς λειτουργούμε, από το πώς δημιουργείται ένα έργο, αυτό που είπε ο Μανώλης, το συλλογικό έργο τέχνης, τον αυτοσχεδιασμό, ότι δεν υπάρχει author, δεν υπάρχει του ενός, πιανούν το έργο όλων μας. Και αυτό μας οδηγεί στο να βλέπουμε και τα όρια πολλές φορές των πραγμάτων ή να κινούμαστε στη διατομή τέχνης, τεχνολογίας, παλαιών νέων μέσων κτλ. Μανώλη, πες μου. Ναι, αυτό που θα μπορούσα να πούμε ότι ίσως χαρακτηρίζει την πρακτική μας είναι ο αυτοσχεδιασμός, ας πούμε. Σαν μέθοδο παραγωγής σύγχρονης τέχνης όμως. Κατά πόσο ο αυτοσχεδιασμός είναι μια μέθοδος παραγωγής υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθούμε μετά σε fixed media καταστάσεις. Οπότε, αν από κάτι... Και αυτός ο αυτοσχεδιασμός ίσως δίνει και μια νότα έτσι λίγο naïf σε κάποια έργα μας, την οποία βέβαια εμείς την αναζητούμε. Δηλαδή, τα έργα μας δεν είναι στυλιζαρισμένα ποτέ. Δεν έχουν μια αισθητική άποψη από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουν μια ναΐφ προσέγγιση γύρω από την θεματολογία, τεχνολογία και πρακτική την κάθε φορά που αποφασίζουμε να πιαστούμε με κάτι καινούριο. Θες να πεις για το συλλογικό λίγο αυτό, το συλλογικό έργο τέχνης, συνεργατικές πρακτικές, δηλαδή το πώς το κάνουμε. Να πούμε έτσι, απαντάμε και τις άλλες. Γιατί μας χαρακτηρίζει και αυτό, δηλαδή ναι. Ότι... Γιατί συλλογικές και γιατί collective. Η αλήθεια είναι στην αρχή collective. Καταρχάς γιατί θέλαμε να δώσουμε credit σε όλους εξίσου για το πρώτο έργο, ότι όλοι το φτιάξαμε μαζί, οπότε να Μεντέα Electronic. Collective στο Μεντέα Electronic γιατί τότε απλά μας συμπλήρωνε την πρόταση του τίτλου. Collective μετά γιατί θεωρούσαμε ότι όντως έχουμε μια συλλογική διαδικασία, όχι τόσο πολύ στις αποφάσεις γενικά στο διαχειριστικό ή στην παραγωγή, αλλά τουλάχιστον στο πώς θα είναι το έργο. Collective γιατί μετά έγινε της μόδας και όλοι ήταν collective. Collective γιατί όχι collective, ενώ θα μπορούσαμε να λεγόμαστε group, αλλά υπήρχαν οι Wooster Group, οπότε δεν είχε σημασία να γινόμαστε και εμείς με τα Electronic Group, υπήρχαν οι Wooster Group, όμως υπήρχαν και οι Builders Association Collective. Οπότε δεν ξέρω γιατί αποφασίσαμε να είναι collective ή όχι group. Αλλά συλλογικά γιατί μας άρεσε πάρα πολύ ουσιαστικά να μοιραζόμαστε την ευθύνη. Και όταν μοιράζεσαι μια ευθύνη, αποκτάς ιδιοκτησία απέναντι σε ένα έργο. Ένα έργο το οποίο είναι και δικό σου. Μια ομάδα από ό,τι έργο και να κάνει είναι και δικό σου, είτε συμμετέχεις είτε όχι.
Άρα φτιάχνεις μια υπεραξία γύρω από την ομάδα, αλλά και γύρω από εσένα ως καλλιτέχνη. Οπότε τώρα που είμαστε 15-17 καλλιτέχνες περίπου στη Medea Electronic, με πάρα πολλούς συνεργάτες, όλο αυτό γυρίζει πίσω και σε μια περίοδο κρίσης ανήκεις και εσύ κάπου όπου δημιουργείται ένα έργο, είτε συμμετέχεις πρακτικά, είτε θεωρητικά, είτε αισθηματικά γύρω από το έργο. Οπότε, ναι, δεν είναι collective, δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτικές καταβολές, ούτε με μια γενικότερη θεώρηση γύρω από το πώς πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία μας τώρα ή όχι, γιατί είμαστε όλοι πολύ διαφορετικών καταβολών. Αλλά είναι collective όσο αφορά το ότι για να κάνεις ένα συλλογικό έργο τέχνης πρέπει να απολέσεις την ιδιωτικότητά σου. Πρέπει να απολέσεις ουσιαστικά αυτό που έχεις να πεις εσύ ο ίδιος ως καλλιτέχνης και να πεις πώς μπορεί αυτή η ιδιαιτερότητά σου ως καλλιτέχνης να συμπληρωθεί από την ιδιαιτερότητα κάποιου άλλου. Άσχετα τι κάνεις. Δηλαδή, μπορεί ένας μουσικός να έχει άποψη για το βίντεο, κάποιοι να έχουν άποψη για τους στίχους, ο στίχος να έχει άποψη για τη μουσική. Και αυτό δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στις τέχνες. Και αυτός ο διάλογος είναι σημαντικός. Και αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι έχουμε αναπτύξει, είναι αυτός ο διάλογος.